Δεν συγκίνησαν ιδιαίτερα τους αγρότες οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάνουν λόγο για ψίχουλα ενώ υποβαθμίζουν και το μέτρο της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Λοιπόν, είναι μια πολιτική στοχευμένη, αλλά και πάει και να βάλει και το διαχωρισμό στους αγρότες, γιατί όταν λέει ότι δεν θα πληρώσουν το τέλος επιτιδεύματος μόνο σε συντηρησμένοι αγρότες, πάλι μιλάμε για δύο μέτρα και για δύο σταθμά. Εμείς λέμε ότι το τέλος επιτιδεύματος δεν πρέπει να το πληρώσει κανένας αγρότης. Δεν είμαστε επιτιδευματίες επειδή κρατάμε βιβλία, αλλά είμαστε αγρότες και είναι ένα από τα αιτήματά μας, όπως βεβαίως είναι και αίτημά μας να μην συντηλιστεί αυτή η μείωση του αφορολόγητου, όπως είναι και τα αιτήματά μας να σταματήσουν όλα τα χαράτσια, αλλά και οι υπέρογγες ασφαλιστικές εισφορές να μειωθούν και βεβαίως να έχουμε ουσιαστική υγεία και πρόνοια, αλλά και συντάξεις, γιατί σήμερα οι συντάξεις είναι εξυφτηριστικές, είναι κάτω και από την εθνική σύνταξη. Αυτό παίρνουν οι αγρότες που πληρώνουν κιόλας τόσα χρόνια για να πάρουν αυτή τη σύνταξη. Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Λάρισας προανήγγειλε ότι ο αγώνας των αγροτών θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα.